Τα κορίτσια του GNTM μέσα από το reality μόδας βγαίνουν όχι μόνο γεμάτες εμπειρίες αλλά και λεφτά, αφού κάθε εβδομάδα μέσα στο σπίτι κάνει τα επίδοξα μοντέλα κατά 200 ευρώ πλουσιότερα. Πώς όμως έχει κερδίσει κάθε μία και ποιες είναι οι χαμένες του δεύτερου κύκλου του παιχνιδιού? Το κορίτσι που θα παραμείνει στο GNTM και θα περάσει την επόμενη δοκιμασία είναι η Άννα. Η Ήλτα Κρόνη που αποχώρησε χθες έχει μείνει συνολικά 10 εβδομάδες στο σπίτι, οπότε φεύγει κατά 2.000 ευρώ πλουσιότερη. Δεν είμαστε όμως τηλεμάρκετινγκ. Mm-hmm. Δεν πουλάς την έξυπνη σίτα. Η Πόπη Γαλέτσα που έφυγε τη Δευτέρα είχε μόνο 3 εβδομάδες στο σπίτι, αφού την πρώτη φορά αποχώρησε πριν μπει στο σπίτι στην κατακόρυφη πασαρέλα. Έτσι, η Πόπη κέρδισε μόνο το ποσό των 600 ευρώ. Έκανα την προσευχή μου και έλεγα ότι δεν μου αξίζει πραγματικά να φύγω. Η Κωνσταντίνα Φλόρου που αποχώρησε και αυτή τη Δευτέρα συγκέντρωσε συνολικά το ποσό των 2.000 ευρώ, μια και έμεινε στο σπίτι από την αρχή του παιχνιδιού. Η αγαπημένη του Μπουράκ Χακή, η Χαρά Παπά και η αγρότησα Μαρία Μιχαλοπούλου, όπως όλα δείχνουν, είναι οι επόμενες που θα αποχωρήσουν. Όπως μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν 2.200 ευρώ. Ποιες ήταν οι τρεις τελευταίες? Βάζω τον εαυτό μου αρχικά. Την Ήλτα. Και θα έλεγα η Χαρά η Κέιση. Το ποσό των 2.200 ευρώ έχουν μέχρι στιγμής και η τριάδα του φετινού τελικού, Άννα Μαρία Ηλιάδου, Κάτια Ταραμπάνκο και Κέιση Μίζιου. Μένα η Κάτια δεν με βαλέει στη τριάδα τη τελική τη δική της, αλλά θέλω να δω πάρα πολύ τη μόρη της όταν τελικά θα φτάσω. Μπορεί την Ασημίνα Χαρίτου να την έφαγε ο καταραμένος Όφης και να αποχώρησε από το reality, όμως βγήκε κατά 1.800 ευρώ κερδισμένη, αφού έμεινε συνολικά 9 εβδομάδες στο σπίτι. Βαρά το κεφάλι μου στον τοίχο και λέω τι κάνει διαφορετικό. Δηλαδή να είμαι κι εγώ αγενής, να έχω νεύρα, να τη λέω σε όλους. Να είμαι μια επαγγελματία. Μπορεί το Golden Pass Ελευθερία Καρναβά να μην έμεινε μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, όμως κατάφερε να βγάλει 1.800 ευρώ, αφού μαζί και με τη δεύτερη της αποχώρηση έμεινε 9 εβδομάδες στο σπίτι συνολικά. Ελευθερία ή θάλατος. Είσαι λίγο σκληρούλης τώρα κι εσύ. Η Σουζάνα Κόλ μπορεί να ξαναμπεί και στο παιχνίδι, όμως η έντονη προσωπικότητά της και η μη συνεργασία της στις δοκιμασίες την κράτησε συνολικά στο reality 5 εβδομάδες, κερδίζοντας μόνο 1.000 ευρώ. Είναι πάρα πολύ κακές. Ναι, I know. Λιγότερο κερδισμένη είναι η Μαρτίνα Γαφίτσουκ, που αποχώρησε και οθελώς από το σπίτι του GNTM και κατάφερε να εισπράξει μόνο 1.000 ευρώ.